Καλησπέρα. Ναι, σας ακούω λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε. Πολύ δυνατά για να μας ακούσετε και κυρίως να ακούσουμε δυνατά τη φωνή τη δική σας. Ο Ευαγγελισμός θα δέχεται σε λίγο, είναι σημείο αναφοράς της νόσου εκεί, δέχεται περιστατικά και θέλω να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση, γιατί είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που δέχεται επίσης ένα πολύ μεγάλο όγκο κρουσμάτων και ασθενών. Κοιτάξτε, εμείς οι εργαζόμενοι, πραγματικά το λέω κυριολεκτικά, έχουμε πάρει την κατάσταση στα χέρια μας. Δηλαδή, έχουμε οργανώσει γενικές συνελεύσεις, έχουμε κάνει όλα τα μαθήματα που πρέπει να κάνουμε, βέβαια δεν έχουμε καταφέρει σε όλο το προσωπικό. Έχουμε ζητήσει από τη διοίκηση να πάρει όλα τα μέτρα που αφορούν την προστασία, τα γάντια, τις μάσκες, τις φόρμες κλπ. Και έχουμε υποδείξει και χώρους πώς πρέπει να εξετάζονται οι άρρωστοι κτλ. Βέβαια υπάρχει ακόμα ένα αλαλούμ και αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή υπάρχει μία μίξη ασθενών υποπτών ή βεβαιωμένων κρουσμάτων με τους άλλους ασθενείς που έρχονται κυρίως στη γενική εφημερία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει δηλαδή οι ασθενείς που είναι ύποπτοι και ή είναι βεβαιωμένοι για κορονοϊό πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Διάβασα τώρα ότι κινούνται στον ίδιο χώρο. Ναι, εκ των πραγμάτων, γιατί ένα μέρος είναι κοινός χώρος στον οποίο κατευθύνονται. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δίνουμε τον αγώνα μας όπως βλέπετε και μάλιστα ο αγώνας αυτός είναι άνισος και καμιά φορά πληρώνεται και πολύ ακριβά. Ακούσαμε από την κυβέρνηση τα μέτρα τα οποία πρότεινε στο γενικό πληθυσμό της πρόληψης κτλ. Τα μέτρα ατομικής προστασίας, αλλά ξέρετε δεν αρκούν αυτά. Πρέπει δηλαδή αυτό που ζητάμε εδώ και 3-4 εβδομάδες τουλάχιστον, αλλά και πολύ παλιότερα, να ενισχυθούν άμεσα τα νοσοκομεία. Πρέπει να λειτουργήσουν όλες οι κλίνες εντατικής θεραπείας σε όλη την Ελλάδα. Εδώ σήμερα μας υποσχέθηκαν... Προσλήψεις, κύριε Σιώρα, που έχουν ανακοινωθεί, πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό, θα ανοίξουν, δηλαδή θα μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα οι ΜΕΘ? Είναι λίγες οι προσλήψεις που αναγγέλθηκαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το 25% των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας σε όλη την Ελλάδα είναι κενές. Για να λειτουργήσουν οι 120 κενές θέσεις θέλει τουλάχιστον μόνο για τις κενές θέσεις αυτές θέλει 300 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον μόνο για τις μονάδες αυτές και θέλει και μεγάλο αριθμό γιατρών. Αυτό που αναγγέλθηκε είναι πολύ λίγο και δεύτερον δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν γιατί τώρα θα βγει η προκήρυξη κλπ. Και τρίτον, δεν είναι εκπαιδευμένοι αυτοί οι συναδελφοί μας που θα έρθουν. Άρα έχει χαθεί χρόνος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει άμεσα, αμεσότατα τώρα. Mm-hmm. Για τις κλίνες συντατικής θεραπείας, σε δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και τον εξοπλισμό που υπάρχει, έχουμε επισημάνει και μας υποσχέθηκαν σήμερα ότι θα έρθουν την Τετάρτη πολλά υλικά, κλίνες, πώς το λέμε, χάντια, μάσκες κλπ. Που όμως. Μέχρι στιγμής έχουμε εκτεθεί πάρα πολύ από μας σε κίνδυνο και δεν ξέρουμε αν πράγματι είμαστε μολυσμένοι γιατί ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα υπάρχει αυτό το φαινόμενο που λέγεται ανοσία αγέλης, δηλαδή να νοσήσουμε όλοι να αναπτύξουμε αντισώματα. Όμως αυτό δεν είναι λύση γιατί θα νοσήσουμε ξαφνικά πάρα πολύ και θα έχουμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία ή που θα χρειάζονται μονάδες συντατικής θεραπείας και αυτό το πράγμα είναι άκρος επικίνδυνο να νοσήσουν πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή που πάνε να κάνουν στην Αγγλία διαχέεται μια τέτοια άποψη που κατά τη γνώμη μας είναι επικίνδυνη. Εμείς αυτό που ζητάμε τώρα είναι το προσωπικό να έρθει άμεσα, αμεσότατα, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις ανεπάρκειες, τις τραγικές ελλείψεις που προέκυψαν την τελευταία δεκαετία, για τις οποίες φωνάζαμε προσλήψεις, προϋπολογισμός, διαθέσιμη χώρη κλπ. Βρήκε ήδη η κατάσταση ένα λαβωμένο σύστημα υγείας βγαίνοντας και από αυτήν την κρίση των ετών, κύριε Σιώρα. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, η πρότασή σας σε ό,τι αφορά, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπετε άμεσα, μας το είπατε, του κόσμου που έρχεται με συμπτώματα ύποπτα ή που πιστεύει ότι κάτι έχει και με τον κόσμο που έρχεται για άλλους λόγους εκεί στο νοσοκομείο, τι πρέπει να γίνει προκειμένου να διαχωριστούν? Αυτό αμεσότατα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αξιοποιηθούν όλες οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να παίρνετε εκεί το ιστορικό που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη, τόσο πολύ κόσμο προσέλευσης, να παίρνει εκεί το ιστορικό γιατρός και να έρχονται στα νοσοκομεία κάπως
αρκετά ύποπτα περιστατικά. Ένα ύποπτο περιστατικό, το οποίο είναι συμπτωματικό, σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να πάει και σπίτι του να κάνει, πάρει μέτρα ατομικής προστασίας. Καλά είναι αυτά, αλλά όταν έρχονται 500 και 1000 άτομα και 1500 στην εφημερία του Ευαγγελισμού ή στα άλλα μεγάλα νοσοκομεία, αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Και βλέπετε μέρα με την ημέρα, βεβαίως γιατρέ, και βλέπετε μέρα με την ημέρα, παρόλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί, ο κόσμος έρχεται περισσότερος κάθε μέρα. Έρχεται, όχι, ο κόσμος, αθρηστικά ο κόσμος είναι λιγότερος. Δηλαδή σε ορισμένες κλινικές δεν έχουν με τόσο μεγάλη προσέλευση, αλλά υπάρχει προσέλευση συνανθρώπων μας, οι οποίοι φοβούνται με ένα απλό κρυολόγημα κτλ. Και στους οποίους πρέπει να πάρεις ιστορικό. Αν αυτό είχε γίνει στα κέντρα υγείας ή αν είχε γίνει σε όλες τις δομές, στις τόμοι και τα λοιπά που να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση, να πάει και εκεί προσωπικό. Θα ήταν η προμετωπίδα για το επόμενο στάδιο, σωστά το λέτε. Λοιπόν, γιατρέ, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να σας ευχαριστήσουμε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Άμεσα οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι προσλήψεις και η διάθεση κενών κλινών που υπάρχουν στο Σωτηρία, στο νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, στο Ασκληπείο, που είναι εκατοντάδες κλίνες με μηδέν προσωπικό. Αυτομάτως αυτά πρέπει να προσληφθεί προσωπικό να λειτουργήσουν για να νοσηλευτούν οι συνανθρωποί μας που πάσχουν και αυτοί που δεν χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ταυτόχρονα τα 120 κρεβάτια εντατικής να ανοίξουν άμεσα, αμεσότατα. Εχθές έπρεπε να είχαν ανοίξει. Είμαστε στον αγώνα, διαθέτουμε τον εαυτό μας, τον καλύτερο εαυτό μας και δεν μας φτάνουν μόνο τα χειροκροτήματα, τι να σας πω. Εμείς θα σας χειροκροτούμε όμως για αυτό το σπουδαίο έργο που κάνετε και στο πρόσωπό σας όλοι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας. Κρατάτε καλά για να κρατάνε και οι υπόλοιποι, γιατρέ. Αλλά ξέρετε, τα χειροκροτήματα, μα είναι υποκριτικά, δεν τα θέλουμε. Λοιπόν, μόνο τα ειλικρινή, τα δικά σας δεχόμαστε. Να είστε καλά.